ομάδες εφιάλτης στο Ηράκλειο, με τους οδηγούς και πεζούς να διαμαρτύρονται. Εδώ και δύο μήνες η επίμαχη Λακούβα συνοδό Μιλτιάδου στις Πατέλες ολοένα και μεγαλώνει. Οι κάτοικοι έχουν ενημερώσει τη Δημοτική Αρχή, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Αν είναι επικίνδυνη, δύο φορές εγώ με τη μηχανή έχω πάθει ζημιά. Το έχω πάει εδώ το μηχανάκι δύο φορές και είναι αυτό το πράγμα αιτία. Δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο. Τίποτα δεν γίνεται. Τα έχουν όλα γράψει και είναι μόνο για να κάνουν δηλώσεις και να παρουσιάζονται στην τηλεόραση να κάνουν τους ήρωες. Αυτή είναι η κατάσταση στο Δήμο. Και λυπάμαι πάρα πολύ γιατί έβαλα το χέρι μου και τους ψήφισα. Να πάψουν να είναι ανεύθυνοι. Αυτό. Να πάψουν να είναι ανεύθυνοι. Γιατί ο κόσμος θα πάει κατά πάνω τους μια μέρα. Δεν δίνουν βάση να φτιαχτούν μια Λακούβα που ανοίγεται όπως έχω δει. Δόξα τω Θεώ, όλοι ξέρουμε το YouTube. Να δείτε στις ξένες χώρες πώς φτιάχνουν μία Λακούβα. Καταρχήν, από το πρωί μέχρι το μεσημέρι δεν υπάρχει και έμπαξε καθαρή αν ήταν Λακούβα εκεί πριν ή αν δεν ήταν. Και εδώ βλέπουμε την ίδια Λακούβα 5 χρόνια. Και βάζουν πίσω, ξαναφεύγει, ξανά. Οι Λακούβες κλείνονται με ψυχρό υλικό. Ψυχρό υλικό χρησιμοποιούμε μόνο όταν δεν παράγεται ζεστό ασφαλτικό και έχουμε ανάγκη να προστατεύσουμε τη δημόσια ασφάλεια και να αποτρέψουμε ατυχήματα. Άρα είναι μία λύση μπαλώματος, προσωρινή. Μάλιστα, στον επίμαχο δρόμο, ο οπερατέρ τοποθέτησε την κάμερα μέσα στη Λακούβα, καταγράφοντας το βάθος της. Άσχημα πάει ξηδά και επικίνδυνο. Είναι σοβαρό το θέμα και πιστεύω ότι δεν χρειάζεται πλέον να υπάρχουν καταμετρήσεις και να παίρνουν οι πολίτες για να μετράνε τις Λακούβες. Εάν ένα αυτοκίνητο είναι γεμάτο με πίσω, θα γυρίσει όλο το Ηράκλειο και την άλλη μέρα θα είναι άδειο από πίσω. Δεν χρειάζεται, είναι πρόβλημα αυτό. Συνέχεια σκάνε λάσκια τα πάντα. Έπρεπε να διαφερθεί ο Δήμος να φτιάξει τους δρόμους. Εγώ δεν είδα να γίνεται καμία αποκατάσταση, διότι όπου για πατήσεις Λακούβα είναι. Μετά την ολοκλήρωση της εργολαβίας των 6 εκατομμυρίων, που είναι η μεγαλύτερη που είχε βγει ποτέ, έχουμε ήδη στον αέρα διαγωνισμό για άλλα 6 εκατομμύρια, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε για δεκάδες χιλιόμετρα έναν ανάδοχο που θα μας ασφαλτοστρώσει κεντρικές περιοχές του Ηρακλείου, με έμφαση στις γειτονιές που έχει δουλέψει η ΔΕΗ. Παγίδες ατυχήματος κατέγραψε ο τηλεοπτικός φακός έξω από το Καπετανάκιο, στο ύψος του αγάλματος του Βενιζέλου, στη Μνησικλή, στην Παλαιοκάπα, σε κάθετο δρόμο της Ούλοφ Πάλμε, σε κάθετο δρόμο της Χρυσομιχάλη Ξυλούρη, στην Οδού Εροφύλης, στην έξοδο της Εθνικής Οδού προς Φοινικιά, στο Γιώφυρο και όχι μόνο. Οι αρμόδιοι φορείς να το δούνε το θέμα και να επιληθούν γι' αυτό. Δεν πάβει να χαλάνε και να παρουσιάζονται κάθε μέρα άλλες. Τι να κάνουμε. Καθυστερούν γιατί μπορεί να μην έχουν προσωπικό, μπορεί να είναι πολλά τα μπορεί που να μην μπορούν. Δεν ξέρουμε και τα κονδύλια που βγαίνουν κάθε χρόνο πού πάνε. Όλοι κυνηγάνε τα μεγάλα έργα και έτσι αποφεύγουν τα μικρά. Δημότες αναφέρονται στα μπαλώματα και στις πρόχειρες λύσεις από τη Δημοτική Αρχή Ηρακλείου, με τον Γιάννη Αναστασάκη να επισημαίνει ότι ήδη τρέχει εξωτερική εργολαβία ύψους 300.000 ευρώ, ενώ άμεσα θα τρέξει μια μεγάλη εργολαβία ύψους 500.000 ευρώ. Κάνουμε την αντίστοιχη εργασία που κάνει και ο εργολάβος. Άρα, με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, προσπαθούμε να καλύψουμε ένα τεράστιο μέτωπο, γι' αυτό και ζητάμε και από τους δημότες να μας ενημερώνουν. Εγώ είδα τη γειτονιά μου και περάσα κατευθείαν. Τώρα. Αλλά δεν κάνουν καλή δουλειά όπως πρέπει. Αφού δεν φτιάχνουν δρόμους, δεν φτιάχνουν. Δεν τις φτιάχνουν. Τι να κάνουμε. Άμα πας εδώ το 62 Μαρτίου, να δεις τι γίνεται. Σε αυτό το σημείο στην οδό Ερμή υπήρχαν τρεις Λακούβες, οι οποίες μπαλώθηκαν πριν από λίγες μέρες. Ωστόσο, μία από αυτές δεν άντεξε από τη βροχή. Ενώ λίγα μέτρα παρακάτω, οι επίμαχες Λακούβες, ολοένα και μεγαλώνουν από την αδιαφορία, εδώ και 6 μήνες. Ειλικρινά, δεν έχω ενημερώσει ακριβώς την ίδια την υπηρεσία. Άτομα τα οποία δουλεύουν στην υπηρεσία. Πόσο καιρό είναι? Έτσι συνηθίζουμε εμείς οι Έλληνες. Αυτό πρέπει να είναι τουλάχιστον ένα εξάμηνο. Ακόμα και έξω από το κτηματολογικό γραφείο έχουν σχηματιστεί Λακούβες κρατήρες. Ενώ λίγα μέτρα παρακάτω, στην οδό Καλησπερίδων στο Κατσαμπά,
οδηγοί έχουν τα μάτια τους 14 με φόντο τις τεράστιες τρύπες στο οδόστρωμα. Ο τηλεοπτικός φακός βρέθηκε και στο λιμάνι του Ηρακλείου και συγκεκριμένα στον χώρο στάθμευσης των Ταλικών, όπου οι επαγγελματίες δεν βλέπουν φως στο τούνελ με τις τεράστιες λακκούβες.